Αυτή την ώρα δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές, αλλά εθνική συνένεση, συνεννόηση και ομοψυχία, τόνισε μεταξύ άλλων Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος κατά τη συνάντησή του στην Αρχιεπισκοπή με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το σεβασμό τους τοποθετήσεις και τις ανησυχίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ζήτησε από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας να συμβάλλει ώστε να διασφαλιστεί κλίμα εθνικής ομοψυχίας και υπευθυνότητας χωρίς κραυγές και άγωνες αντιπαραθέσεις. Η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση της χώρας, μιλάει για μια πολιτική λύση ενός πολιτικού προβλήματος. Δεν μιλάμε με όρους ιστορίας, μιλάμε με όρους κοινωνίας, μιλάμε με όρους πολιτικούς. Είναι προφανές ότι η ιστορία λέει ότι αυτό το κομμάτι ως γεωγραφική περιοχή είναι ευρύτερη από την Μακεδονία την ελληνική. Είναι, το ξέρουμε αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί που κατοικούν στο κράτος των Σκοπίων ως Μακεδονία για πρώτη φορά τους πήραμε είδηση με την ενιαία Ιουγκοσλαβία επί Τίτο, όμως υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία ως χώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όσο το αφήνουμε αυτό το πράγμα τόσο κακοφορμίζει σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης. Είναι η ίδια κυβέρνηση που μέχρι προχτές παραλύλιζε τις απόψεις της Εκκλησίας με τις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Μετά ο Πρωθυπουργός έστειλε ευσπευμένα επιστολή μετάνοιας στον Αρχιεπίσκοπο και χθες πήγε να τον ενημερώσει. Είναι πολύ αργά πλέον για ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλη αυτή η διαδικασία δρομολογήθηκε ερήμην μας. Όλα αυτά στη σκιά του συλλαλητηρίου της Κυριακής, το οποίο πλέον έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και στο οποίο θα δώσουν το παρόν και στελέχη των εξαρτήτων Ελλήνων. Ένα δημοψήφισμα πιστεύω ότι θα προκαλούσε ένα εθνικό διχασμό τον οποίο δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτός που μπορεί να αποφασίσει είναι είτε η Βουλή λόγω διακρατικής συμφωνίας, αν θεωρούμε ότι είναι κάποιας ίσονος σημασίας ζήτημα, ή ο λαός ο ίδιος με δημοψήφισμα. Και η κυβέρνηση, ως ένα βαθμό και η κυβέρνηση των Σκοπίων αντίστοιχα, υφίστανται ισχυρές πιέσεις, κύριε Χατζηνικολάου, εκ μέρους κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο γνωστός συγγραφέας διεθνολόγος Σάββας Καλεντερίδης στην εκπομπή Παραπέντε με τον Σπύρο Λάτσα. Φτάσαμε στο 1992, οπότε για πρώτη φορά η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα ακολούθησε μια εθνικά και ιστορικά αξιοπρεπή στάση και είπε καμία υποχώρηση το θέμα της Μακεδονίας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο διαχώρισε τη θέση. Το αναφέρομαι στο Συμβούλιο Αρχηγών του 1992 και στην απόφασή τους. Πρόκειται για ένα τεχνητό έθνος, για μια τεχνητή γλώσσα που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει γεωπολιτικές σκοπιμότητες και καλούμαστε εμείς τώρα να καταπιούμε την πριζόλα. Δεν θα δώσουμε το όνομα. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η κατεύθυνση. Έχουμε πει ως κοινωνία και ως πολιτική τάξη ότι θα πάμε σε ένα σύνθετο προσδιορισμό με γεωγραφική διάσταση. Αυτό έχουμε πει. Δηλαδή τώρα, το έθνος που θα κατοικεί εκεί πώς θα λέγεται, θα λέγεται το μακεδονικό έθνος? Αυτό λέω, όχι. Ή τουλάχιστον αυτό είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης. Να μην λέγεται, όπως και να μην έχει μακεδονική γλώσσα. Γιατί δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Πάντως, αναφορικά με τη συμμετοχή του συλλαλητηρίου, αρκετά αυξημένη φαίνεται πως θα είναι. Αναφορικά με τις δηλώσεις των προέδρων των ΚΤΕΛ των πόλεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή τη στιγμή έχουμε σίγουρα 7 λεωφορεία από την πόλη της Καβάλας και την ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Υπήρξαν αρκετά τηλέφωνα από φορείς και συλλόγους πρώτεκα ημέρου, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν κλείσει πέραν αυτών των 7 λεωφορείων που έχω κρατημένα εγώ στο δικό μας γραφείο. Από εδώ και πέρα ο χρόνος μειώνεται, λιγοστεύει, αλλά βλέπουμε, είμαστε στη διάθεση των συλλόγων, αν και εφόσον χρειαστούν, είμαστε στη διάθεσή τους. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Εύρου, θα μπουν λεωφορεία την Κυριακή από Αλεξανδρούπολη για Θεσσαλονίκη, με το κόστος εισιτηρίου στα 32 ευρώ. Το ΚΤΕΛ Εύρου αποφάσισε για την Κυριακή που είναι το συλλαλητήριο, κάνει προσφορά στο εισιτήριο 50% για αυθημερών μετάβαση, για όσους θέλουν να πάνε να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία. Είναι η τιμή 32 ευρώ, πάνε να πάει και να έρθει.
και από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτό, ήδη παίρνουν τηλέφωνο ο κόσμος. Περίπου στα 20-21 λεωφορεία. Από συλλόγους είναι ο συνήθως. Όχι ο συνήθως, οι σύλλογοι είναι. Σύλλογος πολυτέκνων, σύλλογος συνταξιούχων. Έχει και κάποιες χορηγίες από κάποιους επιχειρηματίες εδώ, τις ΣΕΡΕΣ. Περίμενα να είμαι ειλικρινής και πιο πολύ. Ενώ αξίζει να σημειωθεί εξίσου πως δωρεάν λεωφορεία για το συλλαλητήριο της Κυριακής έχει βάλει ο ΕΒΕΣΕΡΟΝ με τον πρόεδρό του Σωτήρη Κοτσαμπάρα αναφέρεται στο ένα channel. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων ΕΒΕΣΕΡΟΝ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μισθώσαμε 3 λεωφορεία για να μεταφερθούν οι αντιπρόσωποι στην Θεσσαλονίκη και το Συλλαλητήριο. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε μαζί και το Σωματείο Συνταξιούχων ΦΕΔΕ ΟΑΕ. Συμμετέχουν και από εκεί πολλά άτομα. Και η εταιρεία κάνει το σούπερ μάρκετ και εκείνη μίστοσε 2 λεωφορεία για να μεταφερθεί ο κόσμος. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά αν υπήρχαν και άλλοι χορηγοί για να πληρώσουν και άλλα λεωφορεία για να μεταφερθεί ο κόσμος. Πιστεύω ότι θα υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη συνθήκη, διότι έρχονται και θέλει ο κόσμος να μεταφερθεί, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν μισθωμένα λεωφορεία. Ξέρετε, τα οικονομικά του πολίτη τώρα είναι λίγο δύσκολα, έστω και τα 7 ευρώ, 8 ευρώ που πρέπει να πληρώσει για να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να τα αποφεληθεί για την οικογένειά του.